Να συνομιλήσουμε λοιπόν με την κυρία Στέλλα Βαλαβάνη, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής και εκπρόσωπο τύπου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας. Καλημέρα σας, κυρία Βαλαβάνη. Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, κύριε Κοβονέ και κυρία Ντούσκα. Να είστε καλά. Λοιπόν, είναι έτοιμα όλα, κυρία Βαλαβάνη, για αύριο, για το άνοιγμα των λυκείων? Μάλιστα. Καταρχήν, να επιτρέψτε μου να ξεκινήσω και να πω καλή επιτυχία στους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, που για άλλη μια φορά, όπως και οι περσινοί μαθητές της Τρίτης Λυκείου, καλούνται σε δύσκολες συνθήκες να δώσουν πανελλήνιες. Λειτουργήσανε σαν πειραματόζωα οι μαθητές φέτος, όπως και πέρσι, και πρέπει να τους ευχηθούμε καλή δύναμη και για αυτό το διάστημα. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει αύριο να ορίσει τις ημερομηνίες των πανελλαδικών για να λήξει και λίγο η αγωνία των μαθητών. Τώρα, ναι, σε σχέση με το άνοιγμα, κοίταξε να δείτε, υπάρχει μεγάλη αγωνία στους γονείς αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη αγωνία και φόβος. Και αυτό έχει σαν αφετηρία και να μπει στο κέντρο δηλαδή της συζήτησής μας το πώς ανοίγουν τα λύκια. Πώς δηλαδή ανοίγουν, τι περιμένατε περισσότερο να γίνει σε επίπεδο πρόληψης, να το πούμε έτσι, προστασίας ουσιαστικά? Και το Σεπτέμβριο λέγαμε ότι τα επαναλαμβανόμενα τεστ φυσικά είναι ένα πολύ σοβαρό μέτρο. Αλλά τα επαναλαμβανόμενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ, με ευθύνη του κράτους, με ευθύνη ειδικών επιστημών που μπορούν να τα κάνουν, το οποίο αυτό θα διασφαλίζει και τη σωστή δειγματοληψία και καταγραφή και έλεγχο. Αυτό είναι το βασικό. Άρα ανησυχείτε, έτσι όπως το περιγράφετε, για την λειτουργία, για την αποτελεσματικότητα των self-test, έτσι? Ξέρετε κάτι, διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι φυσικά τα σχολεία ανοίγουν έτσι όπως κλείσανε, με κανένα άλλο μέτρο. Δηλαδή η μόνη διαφορά του μέτρου ήταν το άνοιγμα του προηγούμενου διαστήματος, το άνοιγμα των παραθύρων. Ενώ από την αρχή της πανδημίας, αυτό που λέγαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό και καλύπτει και τα εκπαιδευτικά κενά, κύριε Κοδονέα, γιατί αυτή τη στιγμή τους γονείς τους απασχολεί το εκπαιδευτικό. Τα παιδιά μας έχουν τεράστια εκπαιδευτικά κενά. Η τηλεκπαίδευση δεν λειτουργήσε και όλοι το ξέρουμε και λειτουργήσε φυσικά ανισότιμα. Δεν είναι ένα χρόνο εκπαίδευση με μια οθόνη κινητού στους μαθητές. Σε όλες τις βαθμίδες. Άρα, εσάς τώρα η ανησυχία σας είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα παιδιά θα επιστρέψουν στο σχολείο? Φυσικά. Φυσικά αυτή τη στιγμή επιστρέφουν έτσι όπως κλείσανε. Καμία διαφορά. Συν το γεγονός ότι πετιέται το μπαλάκι για άλλη μια φορά σε εμάς τους γονείς. Ένα χρόνο τώρα, αν παρακολουθήσετε τον οικογενειακό προγραμματισμό κάθε οικογένεια, κάθε γονιού που έδειξε τεράστια υπευθυνότητα, είναι στο κόκκινο. Αυτή τη στιγμή οι γονείς και των μικρότερων ηλικιών αλλά και των μεγαλύτερων γίναμε βοηθή εκπαιδευτικού. Και φυσικά οι εκπαιδευτικοί βάλανε μεγάλη πλάτη, εντάξει, όλο αυτό το διάστημα. Γίναμε βοηθή εκπαιδευτικού. Γίναμε βοηθή τεχνικών, ηλεκτρονικού υπολογιστή, γιατί καταλαβαίνετε όλοι πόσο δύσκολη είναι η τηλεκπαίδευση. Τώρα καλούμαστε να εξετάσουμε τα παιδιά μας αν πρέπει να πάνε στο σχολείο με τα self-test. Άρα έχει μετακυλιστεί το μπαλάκι της εκπαίδευσης και της υγείας των παιδιών μας σε εμάς όλο αυτό το χρόνο. Μάλιστα. Τι θα μπορούσε να γίνει? Αυτό λίγο, αυτό που λέει η Αλεξάνδρα, κυρία Βαλαβάνη, δηλαδή ήταν, εγώ βλέπω πια μια ανάγκη να ανοίξουν τα σχολεία. Εννοείται ότι η προστασία της υγείας των παιδιών και όλης της κοινωνίας είναι πάνω απ' όλα. Όμως μιλάμε για, το είπατε και εσείς, για μαθητές οι οποίοι ουσιαστικά έχουν πάει 1,5 μήνα, τελειώνει η σχολική χρονιά και έχουν πάει 1,5 μήνα στο σχολείο. Όταν δεν παίρνονται ένα χρόνο τα αναγκαία μέτρα για την παιδεία, και τα αναγκαία μέτρα ποια ήταν? Παραπάνω πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για να αραιώσουν τα τμήματα. Και ήδη και δημοσιογραφικοί κύκλοι, αλλά και δήμοι, αλλά και μπορούμε να σας πούμε στοιχεία, υπάρχουν αίθουσες που μπορούσαν να διατεθούν. Εγώ δεν σας λέω πέρσι, τον Απρίλη, αμέσως να μπορούσαν να διατεθούν αίθουσες. Φυσικά είναι δύσκολο. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε με ένα μαγικό τρόπο, ναι, αλλά τρεις μήνες του καλοκαιριού, και το λέγαμε, το Σεπτέμβριο, υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις να ξεκινήσουν με αίθουσες που μπορούσαν να διατεθούν από τους δήμους. Ξέρετε ότι 2.500 αυτή τη στιγμή σχολεία σε όλη τη χώρα είναι κενά από συγχωνεύσεις προηγούμενων ετών. Και το Μάη πέρσι στο Υπουργείο, σαν ανώτατη στην Ομοσπονδία, τα είχαμε καταθέσει αυτά. Και έχει τεράστια ευθύνη η κυβέρνηση και το Υπουργείο που δεν τα προχώρησε. Το Σεπτέμβριο λοιπόν
μπορούσαμε να προχωρήσουμε στα σχολεία με αραιωμένες μαθητές ανατάκτη, αλλά φυσικά ο παρονομαστής είναι να γινόντουσαν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αλλά αυτή τη στιγμή ένα συμπέρασμα που βγάζουμε είναι ότι δεν θέλουν να δώσουν ούτε ένα ευρώ για να ανοίξουν ασφαλή τα σχολεία. Μάλιστα. Δηλαδή, ουσιαστικά για τη μόρφωση και την υγεία των παιδιών μας δεν έχει δοθεί χρηματικό ποσό χρηματοδότηση από την κυβέρνηση στην παιδεία. Κυρία Βαλαβάνη, να πάμε και σε ένα σημείο, επειδή το ανοίξαμε λίγο στην αρχή και νομίζω ότι έχει πέραν αυτόν που λέτε και τη σημασία του και για τη συνέχεια της εκπαίδευσης των παιδιών. Που ευχηθήκαμε καλή τύχη στα παιδιά της τρίτης λυκείου. Τώρα φαντάζομαι έχετε μια εικόνα από γονείς που έχουν παιδιά σε αυτήν την τάξη που ετοιμάζονται να δώσουν πανελλήνιες. Ποια είναι η κυρίαρχη αγωνία, ας το πούμε έτσι, στην ιεράρχηση? Πώς θα πάνε να δώσουν πανελλήνιες αυτά τα παιδιά με έχοντας πολλά μειονεκτήματα, δισαβαντάζ, πώς να το πούμε? Και βέβαια, να σας πω κάτι, το παρατεταμένο Screen Life έχει δημιουργήσει, είναι μια παθητική εκπαιδευτική διαδικασία που έχει δημιουργήσει τεράστια ψυχολογικά προβλήματα και στους μαθητές της τρίτης λυκείου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ένα χρόνο τα παιδιά κάνουν μάθημα με τη δικιά μας. Δεν είναι τέτοιο. Ναι, ναι. Η ψυχολογία τους είναι στα κάγκελα, επιτρέψτε μου να το πω, και είναι πάρα πολύ λογικό. Ναι, και η αγωνία που έχουν όλοι οι μαθητές, αλλά πολύ περισσότεροι της τρίτης λυκείου και με την πανδημία, δεν ζουν σε μια γυάλα. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά, όλα αυτά φοβούνται να μην κολλήσουν τους γονείς, εγώ λέω τους παππούδες, και σαν, όλο αυτό είναι συσσωρευμένο. Και σαν γονείς, δηλαδή, έχουν κάποια, δεν ξέρω πώς, τι μέτρα μπορείς να πάρεις για να ενισχύσεις, ας πούμε, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του παιδιού σε αυτή τη φάση, έτσι, έχοντας μπροστά του αυτό το Γολγοθά των εξετάσεων. Δεν μπορείς, εντούτοις, να σας πω κάτι όμως, γιατί είναι πολύ προκλητικό, εντούτοις, το καλοκαίρι ψηφίστηκε νομοσχέδιο από την κυβέρνηση, ώστε να δίνει δυνατότητα σε 27 για τμήματα και η Τράπεζα Θεμάτων θα προχωρήσει. Που αυτή τη στιγμή ήθελε παρεμβάσεις, ότι... και εγώ συμφωνώ, ήθελε παρεμβάσεις. Είναι, δηλαδή, πραγματικά, είναι προκλητικό. Είναι, και πραγματικά οι γονείς και τα παιδιά και οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι στο κόκκινο. Είναι προκλητικό. Να σας πω κάτι τώρα. Δεν θα έπρεπε εδώ και δύο μήνες να έχει δοθεί ημερομηνία? Ποια είναι η δυσκολία αυτή τη στιγμή να δοθεί μια ημερομηνία για την πανελλαδική διατήρηση? Να σας πω κάτι. Στην ψυχολογία του μαθητή, όταν κρίνεται το μέλλον του, είναι πάρα πολύ βασικό να ξέρει ένα ορόσημο ημερομηνία. Γιατί έστω και αυτό? Και το τρίτο, που είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί μας έρχεται από πολλούς γονείς και από γονείς στις αρχικές βαθμίδες, γιατί ξέρετε, οι πρώτες τάξεις του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου είναι καθοριστικές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ειδικό σχέδιο για τη στήριξη αυτών των τάξεων. Μάλιστα. Κανένα ειδικό. Και φυσικά για την ενισχυτική διδασκαλία, η αγωνία των γονιών είναι το Σεπτέμβριο πώς θα πάμε στα σχολεία. Να τα δούμε όλα πραγματικά. Αναζητώντας βιολόγους, ναι, μαθηματικούς και φιλόλογους. Πραγματικά είναι της εκπαίδευσης πράγματα, έχετε δίκιο. Να τα δούμε τι να κάνουμε. Εδώ θα είμαστε να το συζητήσουμε. Να σας πω κάτι, γιατί επειδή ακριβώς δεν παίρνονται μέτρα, κάνουμε όλο πίσω και λέμε τι να γίνει, τι να κάνουμε. Όχι, θα βάλουμε και άλλο εγώ πλάτη. Το λέω με μια ουσιαστική. Καταλαβαίνετε τι λέω. Καταλαβαίνω απόλυτα. Απλά να δούμε τώρα σε αυτή τη φάση. Πραγματικά μας αγωνιούμε όλοι για την επανέναρξη, ας πούμε, της διαζώσης μαθημάτων και αρχίζοντας από το Λύκειο. Η πολύχρονη και η πολύμηνη τηλεκπαίδευση που λειτουργεί σαν ανισότιμα, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μάθημα με μια οθόνη κινητού, οι περισσότεροι έτσι κάνανε και το ξέρετε πολύ καλά, ακόμα περιμένουμε τα τάμπλετ που είχαν υποσχεθεί, γιατί τα βάουτσερ δεν καλύπτουν κάτι, το καταλαβαίνετε όλοι οι δημοσιογράφοι, δεν μπορείτε να το εξετάσετε. Όμως απαξιώνει και την ίδια την εκπαίδευση, το σχολείο, τη συνείδηση των μαθητών. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Μάλιστα, κυρία Βαλαβάνη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή αρχή να πούμε αύριο στα παιδιά. Και εδώ είμαστε να τα συζητάμε σε όλους μας. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και στους γονείς τους φυσικά. Έτσι, βέβαια. Έχουν μπροστά τους Γολγοθά. Καλημέρα. Καλημέρα.